αρχές του 5ου αιώνα π.Χ. Ο βασιλιάς της Περσίας Δαρίος στέλνει μεγάλες δυνάμεις για να κυριεύσει την Ελλάδα. Αυτή είναι η πρώτη επιδρομή του ναυτικού του στόλου στο νησί της Ρόδου. Οι κάτοικοι της Λίνδου καταφεύγουν πανικόβλητοι στην οχυρωμένη Ακρόπολη για να σωθούν, αν και γνωρίζουν πως είναι υποχρεωμένοι να παραδοθούν στους επιτιθέμενους λόγω έλλειψης νερού. Απελπισμένοι τότε παρακαλούν την Αθηνά να πείσει το Δία να τους βοηθήσει, για να μην πέσει η πόλη στους βαρβάρους. Σίγουροι πως η θεά τους θα σώσει την πόλη, μετρούν το νερό, βλέπουν ότι φτάνει για 5 μέρες και έπειτα ειδοποιούν τον Δάτη που ήταν ο ναύαρχος του Δαρίου, ότι εάν η Αθηνά δεν τους στείλει νερό σε 5 μέρες, θα παραδοθούν. Όταν τα άκουσε όλα αυτά ο Δάτης, γέλασε. Την επόμενη ημέρα εν μέσω καλοκαιριού, μαύρισε ο ουρανός και τεράστια σύννεφα μετεωρίζονταν πάνω από την Ακρόπολη. Και τότε άρχισε μια ατέλειωτη καταρακτώδης βροχή πάνω από τη Λίνδο. Το παράξενο δεν ήταν τόσο η καταιγίδα που γέμισε τις δεξαμενές της Ακρόπολης, όσο το ότι έβρεχε μόνο μέσα στην πόλη και κάτι στάλες μόνο έπεσαν στις περσικές δυνάμεις. Το γεγονός αυτό κατέπληξε τον Πέρση ναύαρχο που διαπίστωσε ότι η θεά Αθηνά προστάτευε την πόλη των Λινδίων. Για να έχει την εύνοια της θεάς δόρισε στο ναό τα κοσμήματα που φορούσε, τα εμβλήματα καθώς και την πολεμική άμαξά του, ζητώντας έτσι από τους Λινδίους να τον θεωρούν φίλο τους. Αυτή είναι η θεά Αθηνά στην οποία κάνουμε επίκληση για την επανένωση όλων των γλυπτών του Παρθενώνα, του ναού που χτίστηκε προς τιμήν της, που στέκει επί 2.500 χρόνια στην κορυφή της Ακρόπολης και ανήκει στους θησαυρούς της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.